Τον Κορονιό για τον Αλβέρτη που έχει αντίπαλο τον Αποσκήτη. Οικονόμου για τον Σοκ. Ο Wilkins παίρνει την μπάλα λίγο μακριά από το καλάθι, προσπαθεί να πλησιάσει. Το φάουλ από τον Μιλωνά. Και η γραμμή του Τερέν. Να ο Wilkins έτοιμος για να πάρει την μπάλα και να την επαναφέρει στο Τερέν. Μπάλα όμως, που είναι η μπάλα? Κρατάει διαιτής. Ναι. Οικονόμου για τον Σοκ. Οικονόμου με αντίπαλο τον Τσίτουμ. Προσποίηση και το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Νίκο Οικονόμου. Να το εδώ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κορονιός σε αργούς ρυθμούς απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των πρωταθλητών Ευρώπης. Αποσκήτης για τον Μιλωνά για 3. Εύκολο rebound από τον Βράνκοβιτς. Και πάσα ευνηδιασμού για τον Wilkins. Σου τυποποίηση από τον Αμερικανό. Στο rebound ο Σοκ καταρχήν, η μπάλα τελικά εκτός τερέν για τον Παναθηναϊκό. Να ο Σάκοτα όρθιος να καθοδηγεί τους παίκτες του. Ο Σάκοτα που είδε το χάρο με τα μάτια του στο τρίτο παιχνίδι της πρώτης φάσης των play-off με την ΑΕΚ, κέρδισε μετά από 3 παρατάσεις και αφού στην κανονική διάρκεια του αγώνα η ΑΕΚ έδειχνε να έχει εξασφαλισμένη την νίκη. Αλβέρτης για τον Οικονόμου. Το σούτ υποπίεση, δεν θα βρει το στόχο αυτή τη φορά και ο Wilkins δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιτελικού εναντίον της ΤΣΣΚΑ, τη μεγάλη τρίτη στο Παρίσι. Αποσκήτης για τον Τσίκου. Πιέζει ο Οικονόμου. Πάλι αποσκήτης για τον Μιλωνά. Καμπούρης. Αποσκήτης από μακριά για 3. Εύκολο rebound από τον Βράνκοβιτς. Και τώρα ο Σοκ. Πάντα Σοκ για τον Ντομινίκ. Φάουλ εκτός φάσης από τον Γκαγκαουδάκη πάνω στο Ντομινίκ. Πιέζεται. Πατάει εκτός τερέν. Τελικά τι έχουν δώσει οι διαιτητές? Εάν τον έξπρωξε είναι φάουλ. Τον έσπρωξε, ο Σιμεωνίδης έδειξε ότι τον έσπρωξε, αν τον έσπρωξε πρέπει να δώσει φάουλ. Δεν την καταλαβαίνω λοιπόν την απόφαση των διαιτητών. Μιλωνάς για τον Κορονιό. Φάουλ από τον Σοκ πάνω στον αρχηγό του Περιστερίου. Για τον Αποσκήτη. Κορονιός υποπίεση για 3. Στο ρυπάω τον Βράνκοβιτς, καθώς κανένας παίκτης του Περιστερίου δεν πήγε να διεκδικεί στην μπάλα. Ντομινίκ παίρνει την εσωτερική, αλλά τον σταματάει ο Καμπούρης. Επιμένει ο Αμερικανός, rebound από τον Οικονόμου. Με φάουλο Αποσκήτης. Σε πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα να νιώθει εκτός κλίματος με τον Lauderdale στον πάγκο με πολιτικά. Τσίτουμ για τον Καμπούρη. Ένα ελεύθερο σουτ, η μπάλα όμως στο σίδερο. Το Περιστέρι είναι ακόμα στο 0. Ο Σοκ για τον Οικονόμου και πάλι Σοκ. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 3 λεπτά αγώνα και το Περιστέρι δεν έχει πετύχει πόντο. Αλβέρτης για τον Ντομινίκ. Αυτός ελευθερώνεται, άσχημο σουτ. Μην περιμένει σήμερα κανείς να δει τον καλύτερο Ντομινίκ και τον καλύτερο Παναθηναϊκό. Φάουλ κερδίζει ο Αποσκήτη να προσγειωθούν στην πεζή πραγματικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και τον play-off. Τρίτο φάουλ από τον Αποσκήτη στην πρώτη διακοπή πρόβλημα. Σοκ. Αλβέρτης ελευθερώνεται, το σουτ με ταμπλό. Ο Wilkins προσπάθησε να κάνει εκεί κάτι σαν follow, δεν τα κατάφερε. Κορονιός προσπαθεί να διεισδύσει. Επιμένει με προσποιήσεις και ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Βράνκοβιτς που έσπευσε να καλύψει τα νότα της ομάδας του. Κοιτάξτε εδώ ξανά τη φάση. Ο Σοκ επάνω, την προσποίηση, έρχεται και ο Βράνκοβιτς. Αλλάζει χέρι ο Κορονιός και αριστοτεχνικά στέλνει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 4-4. Σοκ. Υπό την πίεση του Κορονιού, φάουλ εκτός φάσης. Σοκ ελεύθερο στο σούτ. Ο Κορονιός προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό. Φάουλ από τον Σοκ πάνω στον αρχηγό του. Προστέλει από την άλλη πλευρά ο Μάλκοβιτς σηκώθηκε πριν από λίγο. Κάτι που δεν το πολύ συνηθίζει από τον πάγκο του. Κάτι είπε προς τους παίχτες του, αλλά ήμουν αρκετά μακριά για να μπορέσω να ακούσω. Και μετά ξανακάθισε πάλι σε απόλυτη ηρεμία.
και χωρίς να δείχνει ότι ανησυχεί, τουλάχιστον επιφανειακά και από τις αντιδράσεις του. Ο Τσίτουμ πάντως έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο Περιστέρι 4-6. Ναι, το Περιστέρι έχει ένα σερί 0-6. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 4-0. Απάτησε το Περιστέρι με 0-6. Και καθώς πλησιάζουμε στο να συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Βράνκοβιτς. Σοκ. Πάντα σοκ για τον Αλβέρτη. Αυτός κλείνεται από τον Μακαρά. Ο Βράνκοβιτς προσπαθεί να πλησιάσει. Έχουμε φάουλ από τον Καμπούρη. Είναι το δε. Φάουλ είναι 3 για τον Παναθηναϊκό, 7 για τον Περιστέρι. Τα βλέπετε κι εσείς. Ο Αλβέρτης για τους πράσινους. Τώρα σοκ. Πάντα σοκ για τον Βίλκινς. Μακριά από το καλάθι. Βράνκοβιτς με αντίπαλο τον Καμπούρη. Ο σοκ ελεύθερος για 3. Και νέο προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με 7-6 μετά από αυτή τη βόμβα τριών πόντων του Τίτσοκ. Μιλωνάς. Δοκιμάζει και αυτός για 3 υποπίεση. Στο rebound ο Αλβέρτης. Ο Σοκ τώρα πιεζόμενος από τον Κορονιό. Ντομινίκ. Βράνκοβιτς για τον Οικονόμου χαμηλά. Αποφεύγει αυτός τον Τσίτου. Άσχημο σουτ. Η μπάλα εκτός τερένα από τα χέρια του Οικονόμου. Δικαίωμα λοιπόν. Ως αργά αργά. Για τον Καμπούρη, Μακαράς. Κορονιός, προς στιγμή πήγε να χάσει την μπάλα. Του την επέστρεψε ο Καμπούρης. Νέο lay-up από τον Κορονιό μπροστά στον Βράνκοβιτς. 7-8. Το Περιστέρι παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Με τον Κορονιό να είναι η πιο αξιόπιστη επιθετική του λύση. Ντομινίκ. Δεν θα καταφέρει να φτάσει στο καλάθι ούτε και τώρα. Η μπάλα στον Κορονιό. Φάουλ από τον Σοκ. Δεν μπορώ να τον πλησιάζω. Είναι η μόνιμη γνωστή απαγόρευση που ισχύει να πηγαίνουμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Στέλιος Σμιονίδης θα μας πει κάτι. Ένδια διαφημίσεων. Ακριβώς. Είναι δεύτερη μέρα μετά το Πάσχα. Γι' αυτό ακριβώς και η παύση για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε. Ότι όχι βέβαια ότι δεν έχουμε πολλέ διαφημίσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οικονόμου λοιπόν για τον Κούσμα. Γιαννάκης για τον Βράνκοβιτς. Οικονόμου στην διείσδυση. Φτάνει στο lay-up. Δυναμικά και ο Παναθηναϊκός 45 το προβάδισμα με 9-8. 12 λεπτά και 56 δεύτερα πριν από το τέλος του μικρόνου. Τσίτουμ. Του παίρνει ο Οικονόμου την μπάλα μέσα από τα χέρια. Αν ήταν πεσμένος κάτω, θα παρακαλούσα τον Έστωρα Παβέλα να κρατήσει αυτό το ριβλέ και να μας το δείξει την πρώτη ευκαιρία. Πρέπει να έχει πλάκα. Γιαννάκης για τον Οικονόμου. Από εκεί στον Βράνκοβιτς ένα νέο καλάθι. 11-8 από τον Στέγια Βράνκοβιτς. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πώς κάνει την μπάλα ο Τσίτου. Ο Οικονόμου που ήταν ξαπλωμένος απλά στα χέρια του την πήρε. Πολύ ωραία λοιπόν. 11-8 το Περιστέρι στην επίθεση με τον Τσίτου. Μακαράς για τον Καμπούρη. Αυτός όσο γίνεται πιο μακριά από τον Βράνκοβιτς. Μειώνει σε 11-10. Να εδώ ο Αργύρης Καμπούρης. Οικονόμου για τον Κούσμα. Ο Ντομινίκ βγαίνει από τα σκριν. Μαρκάρεται από τον Μιλωνά. Οικονόμου με αντίπαλο τον Τσίτουμ. Σουτ υποπίεση. Rebound από τον Μιλωνά που νίκησε σε αυτή τη φάση τον Αμερικανό. Πάσα ευνηδιασμού από τον Κορονιό στο Τσίτουμ. Φάουλ από τον... Απεσόβησε ένα βέβαιο καλάθι χωρίς να δώσει δικαίωμα βολών. Κορονιός. Φάουλ από τον Κούσμα. Ούτε και τώρα υπάρχει δικαίωμα. Μακαράς για 3 υπό ασφυκτική πίεση. Μπάλα φυσιολογικά στο σίδερο. Κερδίζει όμως πρώτο Κορονιός κατόπιν ο Τσίτουμ. Ο Αμερικανός χάνει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στο Περιστέρι καθώς είχε ένα ελεύθερο σουτ μετά την πάσα του Κορονιού. Κούσμα για τον Γιαννάκη που μπήκε στη θέση του Σοκ. Ντομινίκ έκανε βήματα εκεί που δεν σφύριξαν διαιτητές καθώς τριμπλάρισε, του φύγε η μπάλα και την ξανάπιασε. 13-10 από τον Ντομινίκ Βίλκινς, για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ κάνει την τρίπλα, του φεύγει η μπάλα, την ξαναπιάνει, είναι βήματα. Αυτό δεν σφύριξαν διαιτητές. Ο Αλβέρτης επιστρέφει, έστειλε τον Παναθηναϊκό πρώτα στο Final Four με την τάπα των τελευταίων δευτερολέπτων στο Τρεβίζο και εν συνεχεία του χάρισε και το κύπελο με την τάπα που θα μείνει στην ιστορία στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την, του τελικού με την Μπαρσελόνα. Το Περιστέρι με τον Μιλωνά μείωσε σε 13-12. Γιαννάκης
για τον Αλβέρτη. Ελεύθερος ο νεαρός. Rebound από τον Τσίτουμ. Κορονιός. Προσποιείται για τρεις. Δεν παίρνει όμως το φάουλ από τον Γιαννάκη όπως προσπάθησε να κάνει. Ο Μακαράς έχασε την ευκαιρία. Ντομινίκ ξεφεύγει. Πάει για το κάρφωμα. Τελικά μαζί με το 4-0 που είχε γίνει στην αρχή όπως με διορθώνει ο Δημήτρης Καρίδας. Ο Γκούροβιτς, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Περιστερίου, αντί του Καπούρη. Rebound από τον Αλβέρτη που θα χάσει την μπάλα από μεσολάβηση του Κορονιού. Έτσι λοιπόν, Αλβέρτης. Ο Κούσμα για τρεις, εντελώς ελεύθερος. Στο rebound, μακρινό, ο Μακαράς. Κορονιός τώρα. Δοκιμάζει για τρεις από πολύ μακριά κι αυτός. Wilkins, foul από τον Μιλωνά. Και δικαίωμα του Παναθηναϊκού. Ο Τσίτουμ αποτυγχάνει να ανταποδώσει. Ο Κούσμα διστάζει για τρεις. Προτιμάει να βρει τον Οικονόμου με στη ρακέτα. Νέο φάουλ κέρδισε. Δίποτα ο Νίκος Οικονόμου. Μιλωνάς για τον Μακαρά. Παναθηναϊκό σε ζώνη. Ο Κορονιός για τον Μακαρά. Μιλωνάς, Κορονιός διστάζει. Και για δεύτερη φορά τελικά ο Μακαράς θα κάνει το σουτ και δικαιώνεται. Καλάθι 3 πόντων και 20-15. 8 λεπτά και 53 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης. Οικονόμου. Κούσμα. Ο Γιαννάκης από πλεονεκτική θέση. Ριμπάουν το Τσίτου. Για τον Κορονιό. Μακαράς. Και πάλι για τρεις ελεύθερος. Αυτή τη φορά όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο Γιαννάκης μετά την πάσα του Αλβέρτη. Απέναντι στην οργανωμένη πια άμυνα του Περιστερίου. 8 λεπτά και 20 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κούσμα για τον Γιαννάκη. Οικονόμου τώρα που σπρώχνει και κάνει επιθετικό φάουλ στον Γκούροβιτς. Σημαίνει ότι το Περιστέρι θα έχει δικαίωμα για βολές από εδώ και προς. Rebound από τον Οικονόμου μετά το άστοχο τρίποντο του Κορονιού. Ο Κούσμα πάει για το lay-up. Δεν θα τα καταφέρει αλλά παίρνει το φάουλ από τον Κορονιός για τον Τσίτουμ. Μιλωνάς, ο Παναθηναϊκός πάντα σε ζώνη. Κορονιός. Μακαράς. Κορονιός προσπαθεί να διεισδύσει. Τα καταφέρνει αλλά αποτυγχάνει στην τελική προσπάθεια. Γιαννάκης για τον Κούσμα. Πάει πάλι για το lay-up. Όχι. Προτιμά να πασάρει στον Ντομινίκ. Και αυτός με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ξεσηκώνει τις εξέδρες. 23-15. Ξανά η πάσα από τον Κούσμα στον Ντομινίκ. Και αυτός με ένα σπάσιμο στον αέρα θα καρφώσει την μπάλα. 23-15, εντωμεταξύ τον Καμπούρη θα βάλει ο Σάκοτα, τον Βράνκοβιτς θα επαναφέρει ο Wilkins, ο Αλβέρτης για τον Κούσμα, βήματα από τον Μιλωνάς. Παναθηναϊκός συνεχίζει να μείνεται σε ζώνη, 2-3, δύο παίκτες μπροστά δηλαδή, τρεις παίκτες πίσω. Ο Γκούροβιτς διστάζει μπροστά στον Θηριώδη Βράνκοβιτς, ο Μιλωνάς έκανε ένα σουτ μάλλον στο γάμο του Καραγιώζη. Ντομινίκ σε ένα νέο σόλο τον σταματάει. 24-17. Μιλωνάς. Κορονιός. Αργά-αργά απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού το Περιστέρι. Ο Γκούροβιτς για τον Μακαρά. Ξανά Κορονιός. Μακαράς για τον Μιλωνά. Ο Γκούροβιτς από πολύ μακριά, χωρίς σοβαρή τύχη όμως. Βλέπετε την απογοήτευση του Πετρουλάκη, του Πεδουλάκη και του Σάκοτα στον πάγκο του Περιστερίου. Γιαννάκης. Η ζώνη λοιπόν που έδωσε σπουδαίες λύσεις για τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι, τόσο εναντίον της ΣΕΣΕΚΑ όσο και της Μπαρτσελώνα. Βοηθάει τις πρωταθλητές Ευρώπης και σήμερα απέναντι στο Περιστέρι. Αστόχο σουτ από τον Αλβέρτη. Τώρα ο Κορονιός για το Περιστέρι. Πάει για το lay-up. Φάουλ από τον Γιαννάκη. Εκεί. Πάντα ο Γιαννάκης υπό την πίεση του Κορονιού. Βγαίνει ο Κούσμα. Μαρκάρει εκεί ο Μιλωνάς. Ξανά Γιαννάκης. Για τον Βράνκοβιτς που δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Και ήδη 5 παίκτες έχουν από 3 φάουλ. Ο Σοκ και ο Οικονόμου για τον Παναθηναϊκό, ο Αποσκήτης, ο Τσίτουμ και
ο Μιλωνάς για τον Περιστέρι. Ο Ντομινίκ Γκούροβιτς μπροστά στον Βράνκοβιτς. Ο Καμπούρης δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Κούσμα προσπάθεια για backdoor στον Βράνκοβιτς. Αυτός άνοχα του φάλου θα κρεμαστεί από το καλάθι. Και έχουμε για τον Βράνκοβιτς. Το σούτ με ταμπλό και 30-18 Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12. Ο Βράνκοβιτς καταχειροκροτείται από την εξέδρα. Γκαγκαουδάκης που είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Περιστερίου για τον Κορονιό. Πάντα Κορονιός. Μακαράς. Βγαίνει ο Βράνκοβιτς. Κρύβει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Θα κάνει μια νέα επίθεση. Γκαγκαουδάκης τώρα. Μακαράς, Κορονιός, Γκαγκαουδάκης, Μακαράς. Γυρίζει μπάλα απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο Περιστέρι. Γκούροβιτς κερδίζει το φάουλ. Σταμάτησε. Και με φνηδία σε σκέφτεται να βρει τι έχει γίνει. Γιαννάκης. Για τον Βράνκοβιτς, αυτός άνευ αντιπάλου. Θα καρφώσει μόλι του τη δύναμη την μπάλα στο καλάθι. 32-20 από τον Στόγιο Βράνκοβιτς. Ξανά εδώ η ωραία διείσδυση του Γιαννάκη. Η ασίστ στον Βράνκοβιτς. Το Περιστέρι έχασε την επίθεση, ο Παναθηναϊκός και πάλι σε κατάσταση επίθεσης και ο Ντομινίκ Γουίλκινς κάνει το 34-20, 2-44 πριν το τέλος. Ξανά η ωραία προσπάθεια του Αμερικανού. Γκαγκαουδάκης για τον Κορονιό. Ο Ντομινίκ κλέβει αλλά δεν μπορεί να το έχει πάρει λίγο στην πλάκα. Έχει που έχει τις αδυναμίες της η ομάδα του. Οι Παναθηναϊκοί, οι διαιτητές δεν δείχνουν κάποιο, δεν δείχνουν λίγο έλεος, λίγο ίκτο. Έτσι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Σάκοτα αρκείται στο να χαμογελά. Σταυρακόπουλος, εκεί έγινε φάουλο από τον Καμπούρη που δεν σφίριξε διαιτητές. Πάνω στο κάμπ του Σικάγο, κάτι που ακριβώς ενισχύει τον ισχυρισμό ότι μάλλον αυτή η ομάδα θα τον διαλέξει τον draft. Κορονιός για τον Περιστέρι και ενώ το σκορ είναι 35-20 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γκαγκαουδάκης για τον Κορονιό. Το σούτ υποπίεση, εύκολο rebound από τον Βράνκοβιτς. Αλβέρτης για τον Γιαννάκη. Σταυρακόπουλος ελεύθερος στο σούτ. Rebound ο Γιαννάκης. Θα τον σταματήσει όμως ο Κορονιός. Γκαγκαουδάκης. Και πάλι Κορονιός. Ελεύθερος ο Μακαράς, διστάζει όμως, κλείστηκε κιόλας. Γκούροβιτς μπροστά στον Βράνκοβιτς, θα αποτύχει και πάλι, αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα μειώσει σε 35-22, 1-14 πριν το τέλος του χρόνου. Σε εξέδρας γίνεται πραγματικό πανηγύρι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Άσκημη μέρα βρήκε το Περιστέρι να παίξει απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Σταυρακόπουλος για τον Γιαννάκη, Αλβέρτης. Και πάλι ο Γιαννάκης για τον Σταυρακόπουλο. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Βράνκοβιτς. Αλβέρτης για τρεις. Χωρίς καθυστέρηση. Rebound από τον Wilkins. Και ο Αμερικανός ολοκληρώνει. 37-22. Και νέα χειροκροτήματα για τον Ντομινίκ Wilkins. Που μαζί με τον Βράνκοβιτς είναι οι δύο μεγάλοι αγαπημένοι του κοινού. Μακαράς. Γκαγκαουδάκης. Μακαράς για τον Κορονιό. Πάντα Κορονιός παίρνει την εσωτερική. Κλείνεται και από τον Γιαννάκη που βγάζει με τα μπα. Παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Περιστερίου. Ο Καμπούρης πάτησε γραμμή όπως Γιαννάκης για τον Wilkins. 3 δεύτερα από το τέλος. Θα πρέπει να βιαστεί να κάνει το σουτ. Σουτάρει εντός χρόνου. Και εδώ το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό Αλβέρτη στην πρώτη επίθεση. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Κορονιό. Γιαννάκης πάντα με αντίπαλο τον Κορονιό. Το Περιστέρι ξαναγύρισε την αμυνά του σε man to man στο ξεκίνημα δευτέρου μέρους. Βράνκοβιτς ένας εναντίον κανενός αφού ο Γκούροβιτς δεν έκανε καν τον κόπο να τον σταματήσει. 39-22. Ο Φίλιπ Βασιλίγος νομίζω ότι μπορεί τώρα να συνεχίσει την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την ευκαιρία που μου έδωσες να πάρω τόσες
πολλές αναπνοές. Το Περιστέρι στην επίθεση με τον Τσίτουμ. Ανταποδίδει και μειώνει σε 39-24. Η διαφορά και πάλι στους 15, δηλαδή αυτή που ήταν με το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Παναθηναϊκός με τον Αλβέρτη τώρα, μαρκάριο από Σκίτης, Wilkins σουτάρει για 2, rebound όμως από τον Οικονόμου, καθώς μπερδεύτηκαν ο Τσίτου με τον Γκούροβιτς. Γιαννάκης, ο Μάλκοβιτς με τον διερμηνέα του και τον συνεργάτη του. Ο Αλβέρτης ανταποδίδει, 41-24, η διαφορά στους 17. Ήταν το πρώτο καλάθι του Φραγκίσκου Αλβέρτη μετά από 4 άστοχες προσπάθειες. Από Σκίτης για τον Γκούροβιτς. Πάντα Γκούροβιτς σουτάρει μπροστά στον Βαράνκοβιτς. Ριμπάουντ του Αλβέρτης. Γιαννάκης. Δεν βιάζεται ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και μέχρι να επιστρέψει ο Παταγούκας αρχηγός και του Παναθηναϊκού. Ο Οικονόμου 43-24. Ο Νίκος Οικονόμου φτάνει τους 10 πόντους με 3 στα 6 δίποντα, 4 στις 4 βολές. Κορονιός. Φάουλ από τον Αλβέρτη. Αποφασίζουν λάθος, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Μελωνά και είναι για τον Παναθηναϊκό, όχι για τον περίεργο μαρκάρισμα εκεί. Ο Αλβέρτης προσπαθεί να μαρκάρει τον Κορονιό. Ελεύθερος ο Αποσκήτης για 3 μετά την ωραία πάσα του Μελωνά. 43-27 από τον Αποσκήτη. Ξανά η βόμβα τριών πόντων από τον shooting guard του Περιστερίου. Αλβέρτης αφήνει για τον Ντομινίκ. Αυτός θα νικήσει 2 αντιπάλους. 45-27 από τον Ντομινίκ Wilkins που φτάνει τους 18. Ξανά εδώ η φάση. Ο Γκούροβιτς για τον Κορονιό. Ο Κορονιός προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Επιμένει. Φτάνει και στο lay-up. Ολοκληρώνει ο Γκούροβιτς με αυτό τον εντυπωσιακό τρόπο. 45-29 με τον Γκούροβιτς να έχει πετύχει 6 πόντους. Ξανά η φάση. Και την ώρα πλευράς Παναθηναϊκού με 10 ο Βράνκοβιτς και ο Οικονόμου. Κορονιός για τον Αποσκήτη. Ωραία πάσα για τον Γκούροβιτς. Θα τον σταματήσουν μάλλον με φάουλ ο Βράνκοβιτς και ο Οικονόμου. Γιαννάκης προσπάθεια για backdoor στον Βράνκοβιτς, η μπάλα μας καταλήγει στον Μιλωνά. Κορονιός τώρα, ωραία πάσα για τον Γκούροβιτς, αλλά έκανε ένα βήμα παραπάνω και έφτασε σχεδόν κάτω από το καλάθι, έτσι σημάδεψε το σίδερο. Ο Μιλωνάς κλέβει μπροστά από τον Ντομινίκ. Γκούροβιτς κερδίζει ο Οικονόμου. Ο Wilkins τώρα μαρκάρεται από τον Μιλωνά. Ο Αλβέρτης ελεύθερος για ένα σουτ 2 πόντων, rebound από τον Wilkins. 48-29, ο Ντομινίκ φτάνει τους 21 πόντους. Ο Μάλκοβιτς προτρέπει τους παίκτες του να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν το φτάνουν οι 19 πόντοι που προηγείται ο Παναθηναϊκός. Μιλωνάς. Από Σκίτης. Backdoor για τον Τσίτουμ, η πάσα όμως δεν ήταν καλή. Ο Γιαννάκης για ποιον. Μάλλον για τον Βράνκοβιτς, αλλά κέρδισε ο Κορονιός. Γκούροβιτς, επιθετικό φάουλ, έχασε και το lay-up. Δύο μετά πριν από το τέλος. Ο Γιαννάκης οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού, πιεζόμενος από τον Κορονιό. Οικονόμου, με αντίπαλο τον Τσίτουμ. Αλβέρτης για τον Wilkins. Αυτός είναι ασταμάτητος κοντά στο καλάθι. 52-32, ο Wilkins φτάνει τους 23 πόντους. Ξανά εδώ η φάση, γυρίζει, παίρνει την εσωτερική και αφήνει εύκολα την μπάλα στο καλάθι παρά την προσπάθεια του Τσίτουμ που έσπευσε για βοήθεια. Κορονιός. Ο Αλβέρτης συνεχίζει να προσπαθεί να τον μαρκάρει και δεν τα καταφέρνει, για άσχημα εδώ που τα λέμε. Μια δύσκολη ραβέρσα από τον Μιλωνά η μπάλα. Μακαρά τώρα Κορονιός. Πάντα Κορονιός. Βγαίνει και ο Βράνκοβιτς εκεί να του κλείσει το δρόμο. Καμπούρης για τον Μακαρά. Αυτός για 3. 52-35 από τον Γιώργο Μακαρά. Μιλωνάς προσπαθεί να ξεφύγει από τον Wilkins. Ξεφεύγει και από τον Βράνκοβιτς. 54-37 η διαφορά στους απέναντι στον Wilkins.
σουτ υποπίεση από τον Μιλωνά, χωρίς τύχη. Ο οικονόμου στο κατέβασμα της μπάλας για τον Wilkins. Και τώρα Γιαννάκης. Αλβέρτης, Γιαννάκης, οικονόμου, πλάτη, στο καλάθι, θα νικήσει τον Τσίτουμ. 56-37 από τον Νίκο Οικονόμου που θα είναι τους 14. Ξανά εδώ η φάση. Ο Κορονιός για τον Τσίτουμ. Πάντα Τσίτουμ υποπίεση, μάλλον αψυχολόγητο σουτ, δεν ήταν καλύτερη επιλογή. Ο Wilkins στο rebound, το βλέπουμε εδώ. Και ο Γιαννάκης για τον Αλβέρτη. Πάλι Γιαννάκης. Οικονόμου. Wilkins. Πάει για το lay-up. Θα... Που κερδίζει την μπάλα αφού ο Ουράγκα βιάστηκε να την αρπάξει από τα χέρια του Αμίτσι. Ο κόσμος δίνει το δικό του ρυθμό στους πράσινους στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο κόσμος Παναθηναϊκού που φέτος θα είναι βέβαια ιδιαίτερα απαιτητικός και το δικαιούται. Η ομάδα, επαναλαμβάνουμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Αλβέρτης αφήνει για τον Ντίνκινς. Ντίνκινς που το μαρκάρει ο Μοντέκια. Μοντέκια που Αμίτσι περνάει προς τα μέσα και σημειώνει το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος σκόρερ, επαναλαμβάνουμε, για τους πράσινους και στον πρωταγώνα με 23 πόντους. Εδώ και πάλι ο Τζον Αμίτσι, 26 ετών, με ύψος 2'7". Πέρυσι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είχε έρθει να δοκιμαστεί από το Περιστέρι. Δεν τον κράτησε το Περιστέρι και αμέσως μετά ο Αμίτσι. Αλεχάνδρο Μοντέκια. Από το Ράκα η μπάλα έξω στο Τζάντλου, τον λευκό Αμερικανό της Ολύμπια. Μοντέκια στο Ράκα που έφυγε στην απέναντι μεριά. Εδώ και Ντίνκινς. Ο Μοντέκια που, όπως μας έλεγαν οι Αργεντίνοι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο, έχει κάποιο πρόβλημα στο γόνατό του, δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα απόλυτα. Παναθηναϊκός 5-3 με τη βόμβα τριών πόντων του Αλβέρτη που βλέπετε εδώ. Και αυτό το πολύ όμορφο replay από την οροφή. Maximum 5.